Μισό λεπτό, Εξ αρχής που ξεκίνησε η σημερινή σύνοδος πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Ένωση Κεντρών Διεμού ζήτησε η συζήτηση να μην κινηθεί μόνο γύρω από το προσφυγικό, αλλά και γύρω από την οικονομία και το μέλλον της χώρας και το ενδεχόμενο σχηματισμού νέας κυβέρνησης με 230 βουλευτές ευρυτέρου κοινοβουλευτικού πέλματος. Ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και όλα τα κόμματα, και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, όλοι είπαν να μην γίνει συζήτηση για άλλα θέματα, μόνο για το προσφυγικό. Μετά από αυτό δήλωσα εξ αρχής ότι δεν θα υπογράψει ενός κεντρών το κοινό ανακοινωθέν και θεωρεί τη συζήτηση φιάσκο. Σέβομαι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά δεν συζητήσαμε ούτε για τις συντάξεις του κόσμου ότι δεν πρέπει να μειωθούν, δεν συζητήσαμε ούτε για το ότι ο κύριος Τσίπρας πάει μέσω του προσφυγικού να κάτσει, να κερδίσει πολιτικό χρόνο και να κάτσει στην εξουσία επιτυγχάνοντας χαλάρωση του οικονομικού. Πήγαν να γλιτώσουν δηλαδή. Στη Βουλή θα συνεχίσω και θα εξηγήσω ακριβώς τι έγινε μέσα. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Ο ελληνικός λαός πεινάει, δυστυχεί, και μέσα συζητούσαμε για τους πρόσφυγες, που είναι το θέμα μεγάλο, και είπανε και ψέματα ότι είναι μόνο 28.000 οι πρόσφυγες. Υπουργός έχει πει ότι είναι 150.000, ότι θα κάτσουν τρία χρόνια, και αυτοί λέγανε ότι είναι 28.000 οι πρόσφυγες. Λυπούμε για το πολιτικό σύστημα, γιατί είναι κατώτερο των περιστάσεων. Είναι η ώρα πια του λαού να καταλάβει τι ψήφιζε τόσα χρόνια. Υπογράψατε κάποια κοινή ανακοίνωση? Εγώ όχι, όχι, υπέγραψαν οι άλλοι γεννηματά, ο Θοδωράκης, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας.